Τους προηγούμενους μήνες μάθαμε πώς μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έκαναν συμφωνίες με το Λουξεμβούργο που τους έδιναν χώρο για να πληρώνουν μόνο ελάχιστη ή και μηδενική φορολογία επί των κερδών. Τώρα, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών του ΟΣΑ αλλά και των G20 συμφώνησαν να αλλάξουν τους κανόνες. Ο διευθυντής του Κέντρου Φορολογίας του Διεθνούς Οργανισμού, Πασκάλ Σεντ Αμάν, εξηγεί γιατί τώρα αλλά και τι διακυβεύεται. Η οικονομική κρίση ήταν ένα ξύπνημα ότι ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος σε αυτό που αποκαλούμε φορολογικούς παραδείσους και να βάλουμε ένα τέλος στη φοροαποφυγή. Η φοροαποφυγή είναι νόμιμη, ξέρετε. Όσον αφορά τη φορολόγηση των πολυεθνικών, ερχόμαστε τώρα με ένα σχέδιο που συμφωνήθηκε από 44 χώρες, όλες τις χώρες των G20 και όλες τις χώρες του ΟΣΑ, κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες που επίσης ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αλλάξουν την νομοθεσία. Εξαλείφουμε τη διπλή φορολόγηση, διευκολύνουμε τις επενδύσεις, αλλά δεν καταλήγουμε σε αυτό που αποκαλούμε διπλή μη φορολόγηση, που σημαίνει ότι βάζεις τα κέρδη σου σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει φορολογία αλλά ούτε και δραστηριότητα. Αυτό τελείωσε. Δεν χρειάζεστε τις μεγάλες επιχειρήσεις με το μέρος σας. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν αυτές τις μεθόδους για χρόνια. Μπορούν να πούν τώρα στις κυβερνήσεις ότι δεν μπορείτε να είστε υπέρ της ανάπτυξης των επενδύσεων, αλλά όχι υπέρ των επιχειρήσεων. Εάν θέλουμε διασυνοριακές επενδύσεις, τότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε το σύστημα. Εάν δεν το κάνουμε, οι χώρες θα πάρουν μονομερή μέτρα, προστατευτικά μέτρα. Και γι' αυτό είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων. Μπορεί να ακουστεί παράδοξο, αλλά είναι υπέρ τους να ρυθμίσουμε το σύστημα. Πρέπει να πληρώσουν φόρους. Δουλέψαμε μαζί με την επιχειρηματική κοινότητα. Έκαναν σχόλια 10.000 σελίδων στις 15 δράσεις που ετοιμάσαμε. Οπότε συμμετέχουν και το κατανοούν. Τώρα πρέπει να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Χρέος και την Ανάπτυξη λένε ότι ακόμα και αν εφαρμοστεί πλήρως αυτό το σχέδιο, είναι πιθανόν τα σκάνδαλα να συνεχιστούν και οι φορολογούμενοι να αναγκαστούν και πάλι να αναλάβουν το βάρος της χρηματοδότησης του δημοσίου. Στις 8 Οκτωβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ θα παρουσιάσει στους Υπουργούς Οικονομικών των G20 το αποτέλεσμα δουλειάς 2 ετών. Δεν πρόκειται για εκθέσεις, αλλά για πραγματικές αλλαγές της διεθνούς νομοθεσίας και περιμένουμε από τους G20 να τις υιοθετήσουν. Οι Υπουργοί Οικονομικών στις 8 Οκτώβρη και στη συνέχεια οι ηγέτες των G20 στα μέσα του Νοέμβρη στην Ατάλεια. Το γεγονός ότι το 90% των κυβερνήσεων παγκοσμίως συμφωνούν σε ένα πακέτο μέτρων είναι πραγματικά εντυπωσιακό.